Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Όπως είπα και προηγουμένως, μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική ημερίδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας. Θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε πού ακριβώς στοχεύει η συγκεκριμένη εκδήλωση. Έχω λοιπόν τη χαρά να είμαι μαζί σας απόψε για να μεταφέρουμε στο ακροατήριο και στους ανθρώπους που παρακολουθούν ότι στις 25 του Μάη, δηλαδή την Τρίτη που μας έρχεται, θα γίνει διαδικτυακά, γιατί με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατή μόνο η διοργάνωση, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα, η οποία συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας και το Enterprise Greece. Το Enterprise Greece, αν και είναι ένας πολύ γνωστός φορέας στην περιοχή μας, είναι ένας οργανισμός του Υπουργείου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι ο εθνικός φορέας ο οποίος ασχολείται με τις εξωαγωγές και με τις επενδύσεις στην χώρα μας. Είμαστε σε πολύ τακτική επικοινωνία και είναι χρόνια συνεργάτες του κλάδου της Γουνοπίας. Προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να μπολιάσουμε, αν θέλετε, τον κλάδο με απόψεις των τεχνοκρατών, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να πάμε σε μια καινούργια εποχή η οποία θα μας βρει και μας πιο ανταγωνιστικούς στην διεθνή αγορά. Και έτσι λοιπόν την Τρίτη θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε διαδικτυακά μια ημερίδα η οποία μπορεί να έχει έναν τίτλο «Doing business with FAIR», αλλά στην ουσία πραγματεύεται το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή αυτό το οποίο στο χώρο θεωρείται ότι είναι το σημαντικό και το στοίχημα του μέλλοντος. Όλη η Ευρώπη, προσπαθώντας να βρει τα πατήματά της, προσαρμόζεται και θεωρείται λοιπόν για να μπορεί ένας κλάδος να είναι ανταγωνιστικός και βιώσιμος, ότι θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αγοράς με όρους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς. Επειδή λοιπόν είναι εξαιρετικά πολυσύνθετο το ζήτημα, ακόμα και για τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά με αυτό, το τοπίο αναδιαμορφώνεται και αλλάζει συνεχώς, οι αγορές μεταβάλλονται και δεν έχει να κάνει μόνο με τη στάση της αγοράς, με την έννοια τι ενδιαφέρει τη μόδα ή τι ενδιαφέρει τον τελικό καταναλωτή να αγοράσει σαν προϊόν. Έχει να κάνει με το νομοθετικό πλαίσιο και όλες αυτές τις συνθήκες που υπαγορεύουν οι απαιτήσεις της αγοράς, το ποια είναι τα πρότυπα και τα πιστοποιητικά ποιότητας που πρέπει να συνοδεύουν ένα προϊόν, το ποια είναι, αν θέλετε, τα υποδείγματα βάσει των οποίων η Ευρώπη θα κινηθεί από εδώ και στο εξής. Και περιμένουμε δηλαδή να συνεχιστούν αυτά και να γίνουν και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά ταυτότητας για την προέλευση των πρώτων υλών. Όσο και να προσπαθήσω να σας πω, δεν θα καταφέρω να αναπτύξω το θέμα. Και επειδή για κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματογνώμων ή πολλοί άνθρωποι που είναι πραγματογνώμονες, εμείς κρίναμε σκόπιμο στην Ομοσπονδία να μας τα μεταφέρουν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και είναι οι τεχνοκράτες στο κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια. Πάντως, επειδή πολλές φορές. Με συγχωρείτε, σας διέκοψα, κύριε Ευαγγέλη, μου συγχωρείτε. Πολλές φορές λοιπόν είναι δύσκολο και χανόμαστε στη μετάφραση. Γι' αυτό κρίναμε σκόπιμο το ακροατήριο να είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες. Δηλαδή η ημερίδα αυτή είναι μια εκδήλωση που ως τελικό αποδέκτη έχει τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον τομέα και αγωνιούν και όλοι περιμένουμε το άνοιγμα και να γίνουν τα καινούργια εμπορικά γεγονότα. Γι' αυτό θέλαμε λοιπόν πριν να έρθει ο Σεπτέμβριος, όπου πρώτο Θεός θα έχουμε την είσοδό μας ξανά στο στίβο των μεγάλων εμπορικών εκθέσεων. Θέλαμε λοιπόν να τους προετοιμάσουμε, δίνοντάς τους ποιο είναι το στίγμα της εποχής και οι απαιτήσεις στις οποίες θα κληθούν να ικανοποιήσουν όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα. Μάλιστα, οπότε θα είναι αυτό ακριβώς που λέει και ο τίτλος, ενημερωτική εκδήλωση προετοιμασίας όλων όσων ασχολούνται με το κομμάτι της γουνοπίας. Κυρία Ευαγγέλου, αναφέρατε πολύ σημαντικές λέξεις όπως περαιτέρω ανάπτυξη, βιωσιμότητα. Όλα αυτά θα τα δούμε στην ημερίδα της Τρίτης, να επαναλάβω την ημερομηνία, 25 Μαΐου. Θα μου επιτρέψετε, γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε προσπαθήσει να το μεταφέρουμε στέλνοντας προσωπικά email στους εμπλεκόμενους. Θα σας πω όμως ότι στην ημερίδα, εκτός από την κυρία Σπυράκη, η οποία θα μας πει ακριβώς σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο συζητιούνται πάρα πολλά θέματα που άπτονται του κλάδου της Γούνας και σύντομα θα τα βρουν μπροστά τους. Δηλαδή είναι οι εξελίξεις τις οποίες σύντομα θα δούμε να είναι θεσμοθετημένες.
Θα δούμε πράγματα που αφορούν στο sustainability, όπως το λένε, και κάποια πιστοποιητικά ποιότητας, όπως είναι το Food Mark. Αλλά έχω να δώσουμε ότι το μεγάλο δέλεαρ είναι η ανταπόκριση που θα έχουμε από τους εμπορικούς ακολούθους που έχουμε σε Μόσχα, στο Κίεβο, στον Καναδά και στην Νότια Κορέα, που οι άνθρωποι που ασχολούνται τέλος πάντων με το εμπόριο της γούνας και με τις εξαγωγές μας ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτές είναι οι πιο σημαντικές αγορές και θα έχουμε λοιπόν reporting σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε να τελειώσει η χρονιά και να γράψουν την έκθεση του 2021. Θα μας δώσουν αναφορές για το τι συμβαίνει στις χώρες τους που είναι αυτές που μας καίνε και αναφορές που γράφτηκαν κατά παραγγελία, αν μου επιτρέπετε να το πω, δηλαδή ζητήθηκαν από εμάς από την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και ετοιμάστηκαν για να παρουσιαστούν στους Καστοριανούς και τους Χιατιστινούς επιχειρηματίες της Γούνας και όχι μόνο, και σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται και εμπλέκονται και αναφέρομαι και σε όλους εμάς και από τους τεχνοκράτες και τους πολιτικούς, όλους αυτούς που προσπαθούμε να στηρίξουμε τον κλάδο που στηρίζει την τοπική μας οικονομία. Μάλιστα. Κυρία Ευαγγέλου, μας αναφέρατε την Ευρωβουλευτή, την κυρία Σπυράκη, τους εμπορικούς ακόλουθους Ουκρανία, Νότια Κορέα, Καναδά και Ρωσία. Θα υπάρξουν και κάποιοι άλλοι ομιλητές οι οποίοι σχετίζονται με τον κλάδο της Γούνας. Προσπαθήσαμε, επειδή όλοι υπάρχει μια κόπωση με όλα αυτά τα διαδικτυακά και δεν είναι εύκολο πράγμα να παρακολουθήσεις, θα τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα της 1,5 ώρας, θα είναι εξαιρετικά σύντομο, δηλαδή η ατζέντα την οποία έχουμε βγάλει προς τα έξω θα τηρηθεί ευλαβικά και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και λίγο χρόνο στο ακροατήριο να θέσει ερωτήματα. Επειδή, όπως σας είπα, είναι εξαιρετικά πιεσμένο το χρονοδιάγραμμα για να γίνουν οι τοποθετήσεις των ομιλητών, κυρίως από τους εμπορικούς ακολούθους, από τις πρεσβείες μας. Αυτό το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι όσοι συμμετέχουν έχουν το δικαίωμα να στείλουν τις ερωτήσεις τους, όπως είναι η πλατφόρμα. Αν όμως δεν πάρουν την απάντηση την ώρα της εκδήλωσης, μας έχουν υποσχεθεί ότι θα μας δώσουν απαντήσεις εκ των υστέρων γραπτά, δηλαδή στα ερωτήματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες και είμαι σίγουρη ότι είναι πολλά και πολύ σημαντικά. Θα πάρουμε τις απαντήσεις μας στη συνέχεια γραπτά από τους εμπορικούς ακολούθους και από την κυρία Σπυράκη και από τους κυρίους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας. Αλλά υποθέτω ότι τα οικονομικά ζητήματα είναι και αυτά τα οποία είναι σήμερα πολύ μεγάλα. Ενδιαφέροντος. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό, κυρία Ευαγγέλου, σε αυτό το σημείο είναι να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και πώς. Πολύ καλό το ερώτημά σας και θα σας πω γιατί. Καταρχήν, η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Μπορεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος περιορισμός. Υπάρχει όμως μια διαδικασία, γιατί είναι μια πολύ υψηλών προδιαγραφών διοργάνωση, στην οποία συνεισφέρει το Enterprise Greece, οι οποίοι κάνουν όλη την τεχνική υποστήριξη του γεγονότος. Σήμερα είχαμε και το δοκιμαστικό, έτσι ώστε η ροή να είναι απρόσκοπτη την Τρίτη και να μην έχουμε τα συνήθη του «δεν ανοίγει το μικρόφωνο, δεν γίνονται» και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχει ένα link το οποίο έχει κυκλοφορήσει παντού σε όλα τα media και έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά, αλλά αν δεν το βρίσκει κάποιος, μπορεί να τηλεφωνήσει στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας στο 22171 και να τους αποσταλεί. Πατώντας αυτό το link, ανοίγει μια απλή φόρμα που θέλει να συμπληρώσουμε 4 πεδία. Όνομα, επίθετο, τηλέφωνο και email. Κάνοντας λοιπόν αυτή την απλή εγγραφή, μας στέλνουν το link της συμμετοχής. Αλλά και σε αυτό το σημείο να πω ότι όταν θα έρθει το link της συμμετοχής θα χρειαστεί να έχουμε μια πολύ απλή εφαρμογή που λέγεται GoToWebinar, η οποία κατεβαίνει σε χρόνο 0, είναι πάρα πολύ μικρή, την οποία πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να συνδεθούμε την Τρίτη. Όποιος έχει πρόβλημα στο τεχνικό κομμάτι, γιατί δεν έχουμε όλη την ίδια εξοικείωση με την τεχνολογία, αν και βέβαια προσαρμοστήκατε με λόγω του COVID, όλοι μας πιάσουν όλα αυτά. Η υποστήριξη υπάρχει από την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας προς όλους, το 22171 που είναι το τηλέφωνο. Μάλιστα. Θέλω υπάρχει, να πω... με συγχωρείτε κυρία Ευαγγέλου, για να ολοκληρώσουμε λίγο το κομμάτι των εγγραφών. Είπαμε, γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το link που έχει αποσταλεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οποιοδήποτε θέλει πληροφορία μπορεί να καλέσει στο 22171. Και μπορούν μέχρι πότε, δηλαδή μέχρι λίγο πριν ξεκινήσει... Υποθέτω πως ναι, ότι επειδή είναι αυτοματοποιημένο, δεν εμπλέκεται ανθρώπινος παράγων. Από τη στιγμή που γίνεται η εγγραφή, αποστέλλεται ηλεκτρονικά το link αυτοματοποιημένα.
Θα γίνει αυτό φαντάζομαι μέχρι και τις 3 το μεσημέρι της Πάντως, Τρίτης. Ξέρετε είναι... όμως, Ναι. υπάρχει εμείς κάναμε μια εκτεταμένη επικοινωνία του γεγονότος προς τους ενδιαφερόμενους, γιατί πιστεύουμε ότι όντως η συγκεκριμένη εκδήλωση έρχεται να προσφέρει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε ζητήσει από το Enterprise Greece που κάνει την διοργάνωση να μαγνητοσκοπηθεί για να μπορεί να προβληθεί και εκ των υστέρων, γιατί δεν είναι όλοι διαθέσιμοι τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα. Να μην ξεχάσουμε ότι εκείνη την ημέρα άλλωστε και πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου θα είναι στην πρώτη online έκθεση που κάνει ο Σύνδεσμος Μουνοποιών ο Προφήτης Ηλίας και ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι γι' αυτή και θα χαρούμε να ανακοινώσουμε και τα καλά αποτελέσματα. Σε πραγματικό Οπότε χρόνο, ναι. επειδή λοιπόν το γεγονός αυτό συμπέφτει χρονικά με την διαδικτυακή, την πρώτη online digital έκθεση του Προφήτη Ηλία, εμείς θα προσπαθήσουμε, όχι θα προσπαθήσουμε, θα μαγνητοσκοπήσουμε και θα αναμεταδώσουμε σε χρόνο που είναι βολικός για τον κάθε επιχειρηματία. Όμως αν μου επιτρέπετε, κρίνω πολύ σημαντικό προσωπική τοποθέτηση, μια καλή συμμετοχή δείχνει πάντοτε τη δυναμική ενός κλάδου. Δηλαδή, αν για μια περιοχή με τα στατιστικά που έχουμε εμείς και την αποτύπωση μέσα από το επιμελητήριο και τους συνδέσμους και όλα αυτά, θεωρούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια κρίσιμη μάζα της τάξης των 2.000 επιχειρήσεων στην περιοχή, είναι καλό να υπάρχει μια σημαντική αντιπροσώπευση, έτσι ώστε δείχνοντας το ότι είμαστε πολλοί, να μπορούμε και να περιμένουμε πολλά. Γιατί όπως και να το κάνουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γιατί το κράτος κρύβεται από πίσω και υποστηρίζει, Ακριβώς. έχει ανάγκη ανταποδοτικά τη συμμετοχή. Νομίζω είναι ένα Βέβαια. ισχυρό κίνητρο αυτό που μόλις αναφέρατε, κυρία Ευαγγέλου, και πραγματικά είναι πολύ Έχουμε όντως χρήσιμο. εξαιρετική συμμετοχή ως τώρα, να μην το κρύψουμε, επειδή όπως σας είπα γίνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο η διοργάνωση. Έχουμε καθημερινά στατιστικά των εγγραφών και πηγαίνει πραγματικά πάρα πολύ καλά. Θα θέλαμε όμως μέσα από σε πραγματικό χρόνο συμμετοχή να δώσουμε τη δυνατότητα της τοποθέτησης των ερωτήσεων. Αυτό είναι και το κρίσιμο αν θέλετε για εμένα. Γιατί εκ των υστέρων μπορεί να το παρακολουθήσει όπως είπαμε οποιοδήποτε στον χρόνο που τον βολεύει. Αλλά όντως συμμέτοχος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μπορεί να θέσει τα ερωτήματα που τον απασχολούν, την απασχολούν και να λάβει και απάντηση. Αυτό νομίζω κάνει και τη διαφορά της ζωντανής συμμετοχής. Μάλιστα, κλείνοντας, κυρία Ευαγγέλου, έχω να σας θέσω μία τελευταία ερώτηση. Όλο αυτό που ετοιμάζεται είναι πραγματικά ένα πολύ σπουδαίο εγχείρημα, το οποίο αφορά τον κλάδο της γουνοποιίας σε πάρα πολλά επίπεδα. Πρόκειται για μία δράση η οποία θα συνεχιστεί, δηλαδή την Τρίτη 25 Μαΐου, η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο φόρουμ, θα είναι η αρχή και για επόμενες δράσεις. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε δράσεις οι οποίες θα είναι στοχευμένες σε αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι της περιοχής, οι επιχειρηματίες και όλοι όσοι εμπλέκονται με τη Γούνα. Άρα θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Δεν έχει νόημα να κάνει κανείς εκδηλώσεις για να γίνονται εκδηλώσεις. Νόημα έχει κανείς να προσφέρει αυτό το οποίο λείπει και το οποίο είναι η σημαντική πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Σαφέστατα και θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν θα γίνει θεσμός. Είχαμε σε προηγούμενο χρόνο προσπαθήσει να κάνουμε και ένα παγκόσμιο συνέδριο. Αλλά όλα αυτά θα γίνονται με πραγματικό και θα έχουν νόημα όταν θα απαντούν σε ανάγκες των ανθρώπων που είναι στον χώρο του επιχειρήν. Σίγουρα θα υπάρξει συνέχεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει ακριβώς με την ίδια θεματολογία. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών. Μπορεί να είναι κάτι πιο στοχευμένο στο farming ή μπορεί να είναι κάτι πιο στοχευμένο στο ηλεκτρονικό επιχειρήν, που είναι και η επιταγή της εποχής. Σίγουρα όμως θα υπάρχουν δράσεις ενημερωτικές προς τους επιχειρηματίες. Μάλιστα, κυρία Ευαγγέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας και θα ήθελα να σας προσκαλέσω από τώρα, μετά τη λήξη της ενημερωτικής ημερίδας, να είστε ξανά στο δελτίο μας, προκειμένου να μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είναι χαρά μου να είμαι ξανά μαζί σας. Να είστε καλά. Καλό σας.